Θερετίζω το εκλεκτό πλήθος εδώ του πάνελ και χαιρετίζω την εκδήλωση αυτή την οποία διοργανώνεται, τον 20ο Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και σε κάθε τι επόμενο που θα κάνετε στα πλαίσια αυτά της υποστήριξης του τόπου μας. Θα ήθελα να αναφερθώ με δύο λόγια σε κάτι που όλοι γνωρίζουμε και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Για τις ποικίλες ομορφιές της Καλαμάτας, του τόπου μας, της περιοχής μας, της Μεσσηνίας γενικότερα, της Πελοποννήσου, την ομορφιά των ανθρώπων και τη φιλοξενία που διαθέτουν. Την υπέροχη πόλη της Καλαμάτας. Παράλληλα, θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Πρόεδρος για τρία στοιχεία. Τον πολιτισμό, ο οποίος είναι καλλιέργεια ψυχής και νου, τον αθλητισμό, νους υγιής εν σώματι υγιή, και τον τουρισμό, αναψυχή, ανάταση ψυχής, εμπειρίες ζωής. Είναι τρία άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους στοιχεία, τα οποία αποτελούν μεταξύ άλλων ένα τρίπτυχο ευημερίας και ευμάρειας των λαών, των πολιτών μιας χώρας, ένα τρίπτυχο το οποίο επιφέρει μία πολυσχηδή κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και συμβάλλει στην επιτυχία του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, της χώρας γενικότερα. Βασικός βέβαια συνδετικός κρίκος για την ανάπτυξη όλων αυτών είναι οι υποδομές. Όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουν γίνει αρκετές και πάρα πολύ σημαντικές υποδομές, έχουν ενώσει το Βορρά με τον Νότο, την Ανατολή με τη Δύση και στην Ελλάδα μας και είμαστε περήφανοι όλοι γι' αυτό. Οι υποδομές, υπάρχουν άλλες οι οποίες είναι σε εξέλιξη και είναι και άλλες οι οποίες πρέπει να γίνονται, συζητώνται, μελετώνται για να προχωρήσουν. Η ανάπτυξη είναι διαρκής. Ποτέ δεν μπαίνει μία τελεία, ούτε καν ονοτελεία στην ανάπτυξη. Είναι μία αέναη προσπάθεια και η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι και συλλογική. Πέραν των ατομικών, του ιδιωτικού τομέα κτλ. Βεβαίως, σημαντικό και πρωτίστως είναι η συλλογική που έρχεται από τις αυτοδιοικήσεις. Οι σύλλογοι επίσης έχουν διαδραματίσει και πρέπει να διαδραματίσουν και να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο σε αυτό. Όπως αυτό το οποίο κάνετε. Είμαστε πάντα στο πλάι σας, θα προσπαθήσουμε να είμαστε συνεχώς στο πλάι σας, σας ευχόμαστε πάντα κάθε επιτυχία. Η πόλη μας, η περιοχή μας, η περιφέρειά μας έχει προσφέρει πολλά στο παρελθόν, αλλά έχει και ένα λαμπρό μέλλον στο χώρο αυτό του πολιτισμού, του αθλητισμού και του τουρισμού. Το μέλλον της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, της Πελοποννήσου, προδιαγράφεται κατά την άποψή μας να είναι φωτεινό. Και θα προσθέσω κλείνοντας, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, είναι το ΙΑΙΟ, ΦΑΡΕ, Μεσσηνία, Ελλάδα, ΑΙΗ. Δηλαδή, σαν η Αυγή, Καλαμάτα, Μεσσηνία, περιφέρεια ολόκληρη της Πελοποννήσου, πάντα να είσαι, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μόνο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία εύχομαι σε όλους.